Τα Pokémon δεν είναι απαραίτητα να τρέχετε στις πόλεις που έχει πάρα πολλά Pokéstops και ιστορίες. Καλό είναι να αλλάζετε περιβάλλοντα, όπως να πηγαίνετε κοντά στη θάλασσα, πιάνετε περισσότερα τύπου νερό. Στα δάση και στα πάρκα εμφανίζονται άλλα. Και στις πόλεις θα έχετε τα κλασικά, το Ράτατα, το Πίτκι και το Βίντλ. Τώρα αντί να πάρω το λεωφορείο να πάω στην πόλη, ελπίζω να πιάσω αρκετά Pokémon στο δρόμο, ώστε στα Pokéstops να γίνω μετά Pokéballs. Γιατί η Niantic το έχει σχεδιάσει έτσι με την Nintendo ώστε να αγοράσετε μεγαλύτερο σάκο. Ο σάκος εδώ πέρα κρατάει μόνο 350 αντικείμενα και πρέπει να πολεμάς να έχεις το σάκο άδειο. Εδώ μπορείς να πληρώσεις, να πας στο shop και να αγοράσεις μεγαλύτερο σάκο. Αργεί να φορτώσει. Εδώ το Back Up Range σου δίνει 50 αντικείμενα ακόμα με 200 Pokémon νομίσματα. Οπότε πρέπει να δώσεις 2 ευρώ για κάθε 50. Ίσως και να είναι η μόνη επένδυση που να κάνω ποτέ, αλλά δεν ξέρω. Από εκεί κοιτάνε να βγάλουν και πολλά χρήματα, πέρα από διαφημίσεις με εταιρείες, μπορεί η Nintendo και η Niantic να καθίσουν να βάλουν, όπως ήταν με το Icarus. Κάποτε ήταν η Vodafone στο Icarus, μετά ήταν η Axia η ασφαλιστική και έχουν φτιαχτεί Portals με Axia, ή πριν ήταν τα Vodafone Portals. Το tracking φαίνεται το κλασικό, είναι κολλησμένο στα τρία κρύσπα δημασίας. Άλλαξαν τα πόκια μου πάλι τρεις πατημασίες. Κάποτε θα ρίξει την πρώτη μέρα ότι αλλάζαν οι πατημασίες. Τώρα όλα είναι κολλημένα στις τρεις πατούσες. Να πάρω το ποδηλατικό μονοπάτι, είχε ίσως δεν είναι και τόσο καλή ιδέα γιατί δεν έχω δει ούτε ένα πόκεμπο μέχρι στιγμής. Εδώ είναι τα Pokémon μου, πουλάκια, πουλάκια, νυχτερίδα, πουλάκι, πουλάκι, όλα επτάμενα. Ήθελα να κάνω και τρελό Pokémon, αλλά δεν ήταν σε μεγάλο level όταν τα πιάσα. Μην ξεχνάτε όταν εγκολάπτετε ένα αυγό να βάζετε να αρχίσει άλλο. Α, δεν έχω άλλο incubator. Είναι και ένας λόγος που πάμε τα πόδια για να πιάσει. Αν πηγαίνετε με αμάξι λειτουργεί, αν οδηγείτε μέσα στην πόλη,
να μετράει το εκουμπέτος, αλλά πρέπει να οδηγείτε λιγότερο από 50 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί αλλιώς το εκουμπέτο δεν πιάνει να σε μεγάλες ταχύτητες το αυτοκίνητο.